πάμε όμως τώρα να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, τον οποίο έχουμε προαναγγείλει, τον κύριο Χρήστο Νούνη, τον πρόεδρο του Ταμείου Επαγγελματική Ασφάλιση του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριε Νούνη, καλώ ήρθατε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε καλιά. θερμά. Καλιά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχατε το τέταρτο ετήσιο συνέδριό σα. Το, οποίο βγήκαν πάρα πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Να πούμε ότι ήταν χορηγό όμιλο τη ε, ναυτεμπορική. Και να μα πείτε καταρχά αν πραγματικά το 2023 είναι Κομβικό χρόνο, τροκομβικό έτο για το μέλλον του θεσμού. Ναι, καταρχήν να ευχαριστήσω και για την πρόσκληση τη σημερινή και για την ε, παρουσία τη Ναυτιμπορική ω Media ε, Partner στο συνέδριο ε, και φυσικά για τη δική σα ε, παρουσία, mm -hmm. όπου είχατε την ευκαιρία να συντονίσετε το, το πέμπτο πάνελ του συνεδρίου μα και να μοιριστείτε, να πάρετε μια γεύση mm -hmm. του ε, το συνεδρίου μα το, που κάνουμε κάθε χρόνο σε ετήσια βάση. Πράγματι, όπως, το, όπως ήταν και ο τίτλο του συνεδρίου και ανέφερα και στην εισαγωγική μου ομιλία, νομίζω ότι το 2023 είναι ένα κρίσιμο έτος για την εξέλιξη του θεσμού γιατί πρέπει αυτές οι αναβαλόμενες μεταρρυθμίσεις που εκρεμούν εδώ και τέσσερα και παραπάνω χρόνια θα πρέπει επιτέλους να, να, να πραγματοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Πολιτεία καταλαβαίνουμε ότι διανύουμε προεκλογική περίοδο. Το έτο είναι προεκλογικό. Άρα, αυτό μεταθέτει ακόμα περισσότερο, κυρίω για το δεύτερο εξάμεινο, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, το, του 2023, τι όποιε μεταρρυθμίσει. Το αισιόδοξο είναι ότι από όλου του υπουργού, του αρμόδιου και του υπόλοιπου που είχαμε την ευκαιρία να έχουμε προσκεκλημένου και ομιλητέ στο συνέδριο, ακούστηκαν οι θέσει αυτέ που έχουμε διατυπώσει διαχρονικά σαν ένωση για τι αναγκαίε μεταρρυθμίσει του θεσμού, ότι έχουν δρομολογηθεί και ότι είναι αποδεκτέ από πλευρά ε, ε, Υπουργείου Εργασία. Άρα, επομένω, αυτό που αναμένουμε όλοι είναι να έρθει επιτέλου το νομοσχέδιο, αφού προηγήθηκε μια διαβούλευση, ε, για να σωματωθεί στο θεσμικό πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα των επαγγελματικών ταμείων. Γιατί, ε, κακά τα ψέματα, ε, ε, έχει δεδομένο ότι η χώρα μα είναι οραγό στην επαγγελματική ασφάλιση. Ε, ο κλάδο τα τελευταία πέντε χρόνια έχει, βρίσκεται σε διαρκή ανωδική πορεία. Δηλαδή, αρκεί να πω ότι από τα 27 ταμεία που, έχουν, που υπάρχουν τα ΤΕΑ προεδρική ασφάλιση, τα 14 έχουν γίνει τα τελευταία 5 χρόνια και ήδη είναι στη διαδικασία να γίνουν όλα τέσσερα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και τα, τα ταμεία αυξάνονται και οι, οι, οι ανθρώπινη πόροι και η εποπτεία είναι ανεπαρκής δεδομένων της αύξησης του μεγέθους του, του κλάδου και του κατακαιρματισμού που, και τη υποστολέγου που υφίσταται οι, οι υποπτικέ αρχέ στο σημερινό πλαίσιο. Άρα, ε, καταλαβαίνουμε ότι επίγουν, είναι πιεστικέ πλέον οι συνθήκε και όχι μόνο όριμε, είναι πιεστικέ που πρέπει να γίνουν αλλαγέ προ αυτήν την κατεύθυνση. Κύριε Νούνη, για να καταλάβουν και όσοι δεν ξέρουν τι λεπτομέρειε, όσοι μα παρακολουθούν δηλαδή, θα θέλετε να μα δώσετε ένα σύντομο περίγραμμα του θεσμού, αλλά και ποιε είναι αυτέ οι αλλαγέ με ένα-δύο παραδείγματα, οι οποίε όπω τι περιγράφετε είναι επίγουσε. Ναι, ναι καταρχήν να πούμε για δύο πράγματα για το θεσμό. Τη Επαγγελματική Ασφάλεια, που αποτελεί το δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματο, είναι τα επαγγελματικά ταμεία, είναι ένα θεσμό συμπληρωματικό προ τον πρώτο πυλώνα, το διανεμητικό, όπω τον ξέρουμε, που το δίνει το κράτο, την κοινωνική ασφάλιση. Ε, και ε, είναι μη κερδοσκοπικά οχήματα αποταμίευση και λειτουργούν με σύμπραξη των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή ο εργοδότη με, τον εργα... με του εργαζομένου συμφωνούν είτε μεμονωμένα, είτε με σύμπραξη, είτε μόνο του εργοδότε ή μόνο του μόνο τους μιλάμε για ελεύθερου επαγγελματίε κτλ., να κάνουν να δημιουργήσουν σύσταση ενό επαγγελματικού ταμείου, το οποίο το... για να γίνει αυτό το εφιστάμενο πλαίσιο του νόμου 3029 του 2002. Που είναι αυτό το πλαίσιο που διέπει τα επαγγελματικά ταμεία, προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχουν 100. Εργαζόμενοι σε μια εταιρεία για να προχωρήσει. Συγγνώμη, επαιδηματικό... δηλαδή, ε? το μήνυμα. Το οποίο φυσικά αυτό από μόνο του είναι ένα σοβαρό περιορισμό για την ανάπτυξη του θεσμού, γιατί. Θέλετε μεσαίε προ μεγάλε επιχειρήσει, Το 100 άτομα, με βάση τελευταία στοιχεία του ε, στην Ελλάδα λειτουργούν 294.000 επιχειρήσει. Από αυτέ, μόνο το 1,72% ή 5.000 επιχειρήσει έχουν πάνω το 50 άτομα προσωπικό. Μάλλον. Άρα, εκ των πραγμάτων, αποκλείει το. Το 98% των ε, επιχειρήσεων ε, για να κάνουν επαγγελματικό ταμείο. Άρα σωστά. είναι πολύ αδύρυτη η ανάγκη να θρομοθετηθούν επιτέλου τα πολυεργοδοτικά ταμεία, επαγγελματικά, αυτά που λειτουργούν και στο εξωτερικό. Που τι σημαίνει πολυεργοδοτικό, ότι δεν θα υπάρχει ο περιορισμό του επαγγελματικού δεσμού, του στενού. Δηλαδή ότι πρέπει, ξέρω εγώ, η, 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 η τράπεζα πυρεό να ασφαλίζει μόνο του εργαζομένου και τι θυγατρικέ τη. Δεν μπορεί να, να πάρει μια ένα πελάτη που είναι μια εισηγμένη εταιρεία να πει: αλλά και στο επαγγελματικό ταμείο το δικό μου. Mm. Άρα λοιπόν, αυτό με καταρχήν ο επαγγελματικό δεσμό γίνεται τα πολυεργοδοτικά και οι οικονομίε κλίμακα θα επέλθουν mm -hmm. και πιο βιώσιμα θα γίνουν τα ταμεία και φυσικά θα, γίνουν, θα ανοίξει ο δεσμό και θα γίνουν και περισσότερα επαγγελματικά ταμεία. Γιατί μην έχουμε στο μυαλό μα ότι ακόμα και αυτό να γίνει από τα 27, από τα 27 ταμεία που είμαστε σήμερα θα γίνουμε 5.000 ταμεία σε 5 χρόνια. Δεν θα γίνει αυτό yeah. λόγω τη διαμορφία τη. Υπάρχουν κύριε Νούνη κάποιοι οι οποίοι ζημιώνονται και ίσω και αποτελούν και τροχοπέδι για την εξέλιξη του θεσμού κάποιος κλάδος ίσως. να ζημιώνεται... Όχι. όχι. δεν ζημιώνεται κανείς. Όχι, Έχουμε όχι. να δούμε μόνο ωφέλη. Ίσα, ίσα τα, τα ταμεία, όπως είπα, είναι οχήματα από ταμίευσης. Τι σημαίνει mm -hmm. ότι λειτουργούν με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, λειτουργούν του ατομικού κουμπαράδε, δηλαδή τα λεφτά τα παίρνουν τα, τα ταμεία, είναι, όπως είπα, μη κερδοσκοπικά. Mm -hmm. Ε, δεν, έχουνε, δεν παίρνουν προμήθειε. Ει, Συγκεντρώνουν εισφορέ των μελών. Σε ένα κουμπαρά. Ναι, τι οποίε με βάση τι εισφορέ του κάθε μέλου μοιράζουν ναι. σε ένα ατομικό λογαριασμό, το κουμπαρά. Ο οποίο αυτό. Και στο τέλο τη. Ε, δεσμεύουν του εργαζομένου να μείνουν πολλά χρόνια μέσα. Δεν μπορούν να φύγουν. Δεν υπάρχει πρόοδο εξαγωγή όπω είναι σε ένα ομαδικό ασφαλιστικό ναι. συμβόλαιο. Και, και όταν γίνεται σε έξοδο σε μια τράπεζα αυτή. Παίρνουν το κομμάτι το οποίο. Αυτοί έχουν... παίρνουν το κο... Α, Εφόσον έχουν τι προποθέσει του Καταστατικού για έξοδο, δηλαδή το Καταστατικό ενό ταμείου λέει ότι πρέπει, αν είσαι ξέρω, κάτω από 55 χρονών, πρέπει να μείνει μέσα 20 χρόνια στο ταμείο. Μάλιστα. Άρα και θελούσε έξοδο να γίνει, πρέπει να περιμένει να συμπληρώνεις τα 20 χρόνια, αν είσαι πριν την 20 η αιτία, για να πάρει το κουμπαρά σου και να πάρει το ποσό σου είτε ω εφάπαξ είτε ω σύνταξη, ω περιοδική καταβολή. Mm -hmm. Ε, Πάντω αποκλείεται να δρομολογηθούν όλε αυτέ οι. να θεσμοθετηθούν οι αλλαγέ πριν από τι εκλογέ. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι εκλογέ είτε μεταθέτουν την θεσμοθέτηση για μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, άλλε φορέ όμω επιταχύνουν και τι διεργασίε. Δεν δίνεται πιθανότητα σε αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν υπουργικέ εξαγγελίε ότι υπάρχει έτοιμο ένα νομοσχέδιο, σχέδιο νόμου το οποίο Ενσωματώνει το σύνολο σχεδόν των ε, προτινόμενων από εμά ε, μεταρρυθμίσεων. Ε, Προφανώ αυτό. Ε, ήταν σε αυτά που έπρεπε να έρθουν ήταν, τώρα, ήταν ένα, ναι, ναι. Ένα, ναι, ναι. Να... είναι στα αναβαλώμενα υπουργικά συμβούλια. Ναι, ναι, ήταν στο υπουργικό συμβούλιο που θα γινόταν τέλο Φλεβάρι ότι θα έμπαινε αυτό. Τελικά αυτό αναβάγησε. Ε, λόγω, λόγω των. Των, των δραματικών εξελίξεων. Ναι, όχι. Που ήταν, ναι. τότε, τότε πήγε πίσω επειδή ήταν να γίνουν οι εκλογέ νωρί, 9 Απριλίου, οπότε δεν προλαβαίναν ναι, 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 ναι. να μπουν. Το... Υπήρχαν και άλλα νομοσχέδια πιο πριν από. Ήταν νομοσχέδια 40, οπότε δεν γινόταν να μπει αυτό. Συμφωνώ με αυτά που έχουμε πληροφορηθεί. Τώρα έχουμε το... την παράταση λογικά όπω φαίνεται τα πράγματα τον εκκλημό. Για Μάιο. Έτσι όπω γράφονται στα εφημερίδε, mm -hmm. αλλά και πάλι νομίζω ότι δεν υπάρχει αρκετό χρόνο και για να γίνει διαβούλευση mm -hmm. και για να περάσει στη Βουλή όλη η διαδικασία και να προχωρήσουμε αυτό που θέλουμε. Mm -hmm. Στο συνέδριο αναδείχθηκε και το θέμα τη ενημέρωση των εργαζομένων, οι οποίοι πρέπει να ενημερωθούν για τα ταμεία. Εσεί έχετε τώρα, θα κάνετε κάποια καμπάνια, θέλετε να ενεργοποιήσετε περισσότερο. Είναι η είδηση που βγήκε ότι ετοιμάζει και η Αλφα Μπάνκ το δικό τη ταμείο, το οποίο είναι σε αυτά τα οποία θα πάρει και την έγκριση, έτσι. Ναι, ναι. Ε, Όπω είπα, είμαστε 27 ταμεία αυτή τη στιγμή. Το τελευταίο που έγινε ήταν το Δεκέμβριο του 2022, που έλαβε άδεια σύσταση και λειτουργία στο Επαγγελματικό Ταμείο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Mm -hmm. Άρα και Πολιτικό Συλλόγο Αθηνών μετά από αυτόν τη Θεσσαλονίκη που έχει κάνει ταμείο από το 2017. Ε, εισέρχεται στον χώρο τη επαγγελματική ασφάλιση. Και τώρα το επόμενο ταμείο που έχει οριμάσει και από ό,τι πληροφορήθηκα μάλιστα αυτέ τι ημέρε, έχει πάει και η διαδικασία, ε, έχει υπογραφεί από τον Υπουργό και πάει για ΦΕΚ. Είναι το πράγματι το, το ταμείο τη Αλφα Μπανκ, Ποιε άλλε τράπεζε είναι, Είναι και οι άλλε. Έχει είναι... κάνει πρώτη η τράπεζα Πυραιό. πρόπερση, Πέρυσι έκανε η τράπεζα Eurobank. Α, και τώρα είναι η Alpha Bank. Ε? Και τώρα είναι η Alpha Bank. Οπότε, η, εθνική? Καταλώς, η Εθνική έχει κάποια θέματα να λύσει με κάποιου συλλόγου που έχει Α. εκεί φορεί. Αλλά ε, το δρομολογεί και αυτή από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι τρει από τι τέσσερι τιμικέ τράπεζε έχουν κάνει επαγγελματικά ταμεία. Έχουμε ήδη πέντε ασφαλιστικέ που έχουν κάνει οι ίδιε δικό του επαγγελματικό ταμείο. Άρα ο χρηματοψητικό τομέα. Είναι πολύ ενεργό προ αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε μεγάλε εταιρείε εισηγμένε που έχουν κάνει επαγγελματικό ταμείο. Άλλα ταμεία που εκπροσωπούν μεγάλε επαγγελματικέ ομάδε όπω είναι το Οικονομικό Επιμελητηρίο, το Παγκοσμικό Ταμείο, το Γεωτεχνικό κτλ. Φυσικά το δικό μα, το Υπουργείο Οικονομικών, που απευθύνει σε όλο το δημόσιο τομέα, δεν είναι μόνο το Υπουργείο Οικονομικών. Και πλέον από το συνέδριο προέκυψε ότι και άλλα τρία ταμεία έχουν υποβάλει, άλλε τρει επιχειρήσει έχουν υποβάλει φάκελο για να πάρουν. Να λάβουν άδεια και μεταξύ των οποίων η μία είναι και εισηγμένη η εταιρεία. Οπότε... Μπορούμε να την πούμε, Όχι. Δεν μπορούμε να την πούμε. <laughs> <δεύτε. Εκόμα. laughs> Γιατί ο θεσμό ναι. στην Ευρώπη είναι τόσο δεδομένο και εδώ δεν είναι τώρα, Τι γίνεται, Είναι ο φόβο των εργαζομένων, σου λέει Μου κρατάνε κανονικά εισφορέ. Θα πάω και στο ταμείο, Τι θα μου μείνει στο τέλο, είναι... Δεν έχουν ενημέρωση, τι... <laughs> Όχι. Είναι η παθογένεια τη ελληνική οικονομία και του ασφαλιστικού, Που όπω ξέρουμε, το ασφαλιστικό είναι η μεγαλύτερη αιτία που χρεοκόπησε η χώρα. Έτσι. Γιατί από το 2000 μέχρι το 2022 έχουν δοθεί περίπου 300 δισεκατομμύρια το ασφαλιστικό. Και προφανώ μην ξεχνάτε ότι πριν το 2010 ε, ένα εργαζόμενο έφευγε από την εργασία του και έπαιρνε κατά μέσο όρο περίπου το 95% του μισθού του σε σύνταξη. Αυτό ε, και πριν το 2010, θυμάστε ότι ήταν και ακόμα μεγαλύτερα τα ποσοστά αυτά σε τράπεζε, σε δέκο, που πέρα, έβγαινε κάποιο με 110% σύνταξη με καλύτερο το Λύτε. μισθό. Άρα δεν έχει κανένα κίνητρο ο Έλληνα εργαζόμενο στη, διάρκεια του, εργασιακού του βίου να πάει και να πει από ότι αν έχει και ένα καλό μισθό, να πει θα πάω συμπληρωματικά εγώ σε ένα επαγγελματικό ταμείο να δώσω τι φορέ ή θα πάω να πάρω ένα ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο από μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία για να έχω πρόσθετο εισόδημα όταν πάρω σύνταξη, ε, αν είχα μικρή σύνταξη, να, πάρω, να, να το ενισχύσω. Τώρα όμω το 2022 το ποσοστό αναπλήρωση έχει πέσει στο 54%. Άρα λοιπόν, κατά μέσο όρο, ένα εργαζόμενο που παίρνει 1.000 ευρώ τελευταίο μισθό θα βγει σύνταξη με 500 ευρώ. Έχει καθιερωθεί η εθνική σύνταξη, 304 ευρώ, το ξέρετε. Ναι, και με 15 δεπικορική. χρόνια μήνυμο. Ναι ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν τώρα πλέον έχει πέσει το μαχαίρι στο κόκαλο και πρέπει ο κάθε εργαζόμενο να αναλάβει τι ευθύνε του. Και ο εργοδότη φυσικά, που εφόσον μπορεί να κάνει πραγματικό ταμείο, είναι μια πολύ καλή λύση. Είναι Σήμερα οι, οι, οι ελληνικέ επιχειρήσει και πολυεθνικέ που κάνουν επαγγελματικά ταμεία δεν το βλέπουν το, το, το ταμείο ω απλά μια κίνηση για να εξευγεννήσουν εξώτου του εργαζομένου. Το βλέπουν ω ως, ως HR εργαλείο για να προσελκύσουν και να ανταμείψουν το εργατικό του δυναμικό. Δηλαδή, το είπε στο συνέδριο, αν θυμάστε, κύριε Ντόκα, ο κ. Σαμπαντακάκη από την Accenture. Ναι. Που ξεκίνησε το. έχει μια ραγδαία ανάπτυξη σε, προ... σε προσλήψει προσωπικού. Η Αξέντζου τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει πάρει περίπου 800 άτομα, mm -hmm. από ό,τι θυμάμαι. Έχει ανοίξει γραφεία στη Θεσσαλονίκη καινούργια πρόσφατα, τα γενέα το, το Σεπτέμβριο. Και μα είπε ότι το... Το κάναμε το ταμείο και εξαιτία του ταμείου επαναπατρίσαμε Έλληνε εργαζομένου του εξωτερικού 20-25 άτομα. Δηλαδή, ένα από του λόγου που κάνανε και ιντροδοτήσανε τα άτομα αυτά του εξωτερικού να έρθουν στην Ελλάδα και να δουλέψουν στην ήταν ότι υπήρχε το επαγγελματικό ταμείο. Άρα καταλαβαίνουμε αυτό αυτό είναι, ότι, πολύ ότι έχει, έχει, είναι πολύ σημαντικό. Ότι είναι πολύ σημαντικό ω εργαλείο αυτό και γι' αυτό προφανώ το έχουν καταλάβει αυτό ε, και το πλαίσιο που το διέπει. Πόσο ασφαλέ είναι με την αυστηρή εποπτεία, με τα φορολογικά κίνητρα, είναι πολύ σημαντικό ε, και το βλέπουν και οι εργοδότε ότι σου λέει ότι πρέπει να το κάνω αυτό για του εργαζομένου μου. Βλέπουν την κατάσταση ότι προοπτικά όταν βγει ο Έλληνα εργαζόμενο στη σύνταξη θα. Ε, θα αναγκαστεί να, θα, 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 έχει περιορισμένε οικονομικέ δυνατότητε. άρα θα Λείτε τώρα, υπο, το λέτε τώρα, Τι οι άστεγοι είναι οι εργαζόμενοι που θα έχουν κάτω από 500 ευρώ σύνταξη. Δεν είναι αυτό. Είπε... Ούτε, ούτε μισθό πείνα. Τα είπε και η πρόεδρο τη ΕΙΟΠΑ που ήρθε εδώ, που είχαμε κεντρική ομιλία στο συνέδριο, ότι το ένα πέμπτο των Ευρωπαίων καταναλωτών είναι, κινδυνεύουν στο όριο φτώχεια όταν βγουν στη σύνταξη ότι το 1 τρίτο των Ευρωπαίων ε, δεν έχει καθόλου ασφάλεια ε, ούτε επαγγελματική ούτε ιδιωτική και ότι οι μισοί περίπου Ευρωπαίοι ε, ε, ανησυχούν για τη ε, για το, για μεταργασιακή του περίοδο. Τι θα γίνει όσο ναι. σώδημα ζωάρα θα χειροτερεύσει το ιδιωτικό του επίπεδο. Ε, άρα λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση ε, στην ανάπτυξη του, των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων στην Ελλάδα, του δεύτερου και του Τρίτου, ου ε, γιατί είναι, είναι τρελή, τρελή, είναι βαριά λέξη, είναι, ε, αυτή, αυτή η μονομέρεια και η μονοδιάστατη ανάπτυξη του ασφαλιστικού μα με το πρώτο πλήρωτο είναι ε, πλέον πλέει τα λίστια ε, σε μια χώρα που η γύραση του πληθυσμού είναι ζωτικό πρόβλημα είμαστε χειρότεροι μετά την Ιταλία σε γύραση του πληθυσμού που θα είμαστε σε, το 2030 ε, θα είμαστε η πρώτη χώρα σε γύραση θα, θα έχουμε α, α, από το 26% που είμαστε τώρα οι Έλληνες άνω των 65 το 2050 θα είμαστε περίπου ε, 45% και, και το 2.100 πρέπει να είμαστε 65%. Δηλαδή το 2.100 οι 7 στου 10 Έλληνε θα είναι το 65%. Θα είμαστε μια γερασμένη χώρα. Είμαστε 10.300.000 Έλληνε με βάση τελευταία απογραφή και προβλέπετε να είμαστε το 2050 περίπου 9.100 και το 8.300. Ε, και σα λέω, το 2.100 θα είμαστε. Θα, τα, οι 7 στου 10 Έλληνε θα είναι το 65%. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δηλαδή, δεν είναι τε... καταλαβαίνετε τι επιπτώσει που έχει αυτό για το ασφαλιστικό, για την οικονομία την ίδια. Δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι να δουλέψουν. Δεν θα υπάρχει εργατικό δυναμικό. Πολύ Όταν φάς, πρόβλημα, δηλαδή, μεγάλο ζήτημα. Πολύ μεγάλο ζήτημα και, είναι... και... κανεί δεν και... το βλέπει στην και... ουσία. Και... Του. και, επειδή είναι μακρινό, που μακροπρόθεσμο, και, και μέτρα να πάρει η κυβέρνηση, που η κυβέρνηση λέμε θα πάρουμε για το ασφαλιστικό, για το, για, το, το δημογραφικό, θα κάνουμε υπουργείο, έχει ακουστεί. Ναι, ναι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και, ακόμα και αν το κάνει, αυτό δεν θα δει ωφέλη τα επόμενα 4-8 χρόνια. Αυτό είναι επόμενε δεκαετίε, επόμενε γενιέ. Και πρέπει επιτέλου να γίνει αυτό, γιατί είναι τεράστιο πρόβλημα και για την Ελλάδα είναι ακόμα χειρότερο. Εσύ σπάτησε. Εδώ, ε... εδώ, ναι, να, 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 να πω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, παρακαλώ. Ε, διαβάσαμε τώρα τον, νομίζω, τον ε, αναπληρωτή πρωθυπουργό στην Ιαπωνία. Ναι. Που, είπε, που είπε η Ιαπωνία, ξέρετε, είναι μια, μια χώρα που έχει 135 εκατομμύρια πληθυσμό. πληθυσμό. Ναι. Και λέει από το 1899, έχει να παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο τη υπογεννητικότητα, ολόκληρη η Ιαπωνία το 2022 γέννησε 8.000 παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Okay. Εκα... <σταλουσίες> 135 εκατομμύρια γίνησαν 8.000 παιδιά. Ναι, γιατί έχουν τρομερό υψηλό βιωτικό επίπεδο και δεν ναι. θέλουν να... Αυτή σταμάτησαν, ναι, σαν... ναι, δηλαδή α, έχουν κάνει ουσιαστικά παύση. Και, και, ναι. και, στην Ιαπωνία το, η, η μισή, η, η Ιάπωνες είναι 48 ετών. 48 ναι. ετών. Και το πρόβλημα με είναι... ναι, με Ναι, ναι. Άρα έχει πρόβλημα. Άρα και εμείς η χώρα είμαστε μια μικρογραφία της Ιαπωνίας. Εκεί πάμε να, να και δεν είμαστε για 135 εκατομμύρια. Ε, καλά, θα είμαστε. ναι, 8 εκατομμύρια θα μα λέω σε Εσεί πάτε σε ομίλου μεγάλου επιχειρηματικού να μιλήσετε πριν σα καλέσουν για να πάτε. Δηλαδή, επειδή εμείς... δεν βλέπουμε να μπαίνουν έτσι από, από κλάδου διάφορου που δεν υπάρχει. Ε, ε, Εμεί αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε κάνει συνεργασίε ε, με διάφορου φορεί, με πανεπιστήμια, με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, με το Χρηματιστήριο Αθηνών και αυτό που οργανώνουμε και μεθοδεύουμε τώρα είναι να κάνουμε μια εξωστραφή πολιτική ενημερώσεων. Δηλαδή, α πούμε μέσω του χρηματιστηρίου με το, το αρμόδιο τμήμα των εισημένων εταιριών να οργανώσουμε μέσα στο χρηματιστήριο ε, ε, ενημερωτικέ ημερίδε. Να καλέσουμε ειδικά στελέχη ναι, ναι. και HR επικεφαλή να ακούσουμε για το θεσμό. Να απευθύνουμε σε ενώσει όπω την Ένωση Φαρμακευτικών Εταιριών, την Ένωση Φοπλιστών ε, και διάφορε δίκε μεγάλε ενώσει, όπου να μεταδώσουμε το μήνυμα τη ύπαρξη και του τρόπου λειτουργία, τη φιλοσοφία λειτουργία των παγκοσμίων <Το yapmış> ταμείων και ότι είναι πλέον ένα εργαλείο που πρέπει να το δείτε σοβαρά. Γιατί είναι, λέω, υπεύθυνο, είναι, είναι, σοβαρό, ε, οργανωμένο, ε, ε, εποπτικά εποπτευόμενο άρτια. Ναι. Και, και είναι ε, χρήσιμο να το υιοθετήσετε στη φωνή σα για το Μια ερώτηση: Αν θέλετε να απαντάτε, ποιο είναι εσά ο αντίπολο που μπλοκάρει την εξάπλωση του ταμείου, Υπάρχει κάποιο ή η ή, ή ο εκάστοτε εκάστο εκάστο κυβέρνηση, ο κάθε, κάθε υπουργό σα, βλέπουμε μισομάτι. Όχι, με ανοιχτό μάτι μα βλέπουν. Ναι, <laughs> <αλλά, laughs> <α>, Απλώ <laughs> δεν υπάρχει η, η, η κρίση σα με μισοματι οχι Ποια είναι η κρίση μίλη, Το υιοθέσιμο εισόδημα. Μάλιστα. Μα αυτό ναι. λέμε τώρα, κάποιοι μας, μας, εμφανίζουν στον τύπο ότι είμαστε αντίπαλοι με τις ασφαλιστικές. Ναι, ναι, ναι. Ότι Γι αυτό σας έκανα και την ερώτηση για να το διαφλευκάνω. Ναι. Ζητάνε οι ασφαλιστικές να, να ο φόρος ο δικός μας στο εφάπαξ παροχή με τις δικιά τους. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Ή ότι το πρόβλημα είναι να μειωθούν οι ασφαλιστικές τις οπου το έκανε η κυβέρνηση με μείωση 5%. Ναι. Λέει τώρα θα επόμενη τετραετία 4% τώρα ακόμα. Αυτό είναι το κρίσιμο. το, το είναι Θα πάει στα 780 και θα αρχίσουν οι επιχείρησει, θα λένε: Α, <coughs> τον <coughs> κύριο <coughs> Τόκα δεν μπορώ να τον έχω πέντε μέρε την εβδομάδα. Θα τον έχω δύο μέρε τώρα. Θα πάμε σε. Ναι. Είναι, μεγάλο, είναι μεγάλη επιβάρηση. Και αρχίζει τώρα το, το άλλο θέμα. Εγώ δεν νομίζω <coughs> ότι ποτέ στην Ελλάδα όσο θα ζήσω. Θα δούμε ποτέ χίλια ευρώ και ποιοι βασικό μισθό που έχουμε σε άλλε χώρε τη <σχ> ΕΕ, κύριε Νόνι. Ανάλογα. Το, αυτό είναι το τη α... ανάπτυξη τώρα, το πώ το Λόγω πώς των πώς επιχειρήσεων. Οι ναι. επιχειρήσει είναι πολύ αδύναμε και δεν είναι εσωτερικέ. Δεν, δεν έχουν διεθνή παρουσία οι επιχειρήσει να έχουν ε, Είναι, είναι μικρέ, είναι η αλήθεια αυτό. Ποια είναι τα επόμενα βήματα τώρα το Ταμείο, τι έχουμε ή λόγω τώρα του προεκλογικού το... σχεδιασμού, τι, τι ετοιμάζεται για να κλείσουμε. Το Ταμείο του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή. Πριν πάμε λίγο στην ειδική εικόνα, τη Γενική Ένωση. Ναι. Ε, εμείς τώρα είμαστε σε διαδικασία να πάλι ενημέρωσης διαφόρων επαγγελματικών ομάδων του δημοσίου ενώ. Ε, κάναμε μια συνεργασία, τελευταία μεγάλη επαγγελματική ομάδα εργαζομένων του δημοσίου που βάλαμε στο ταμείο μας είναι η, ο Σύλλογος Εργαζομένων της Βουλής. Μάλιστα. Οπότε μπήκαν πριν από δύο μήνες και ενταχθήκανε και αυτό το επαγγελματικό ταμείο. Τώρα συζητάμε με άλλε μεγάλε επαγγελματικέ ομάδε και, και ε, όλο μα το μέλημα είναι ε, αυτό: να μπορέσουμε από 13.000 πληθυσμό που έχει το Ταμείο μα να, ε, να μεγαλώσουμε όσο γίνεται περισσότερο και να ε, αποκομίσουν αυτά τα ωφέλη τη επαγγελματική ασφάλεια όσο γίνεται περισσότεροι συνάδελφοι, δημόσιοι υπάλληλοι, εντό εισαγωγικών, επειδή εκεί απευθυνόμαστε. Κύριο Σταϊκούρα, βοηθάει, εντάξει, δεν είχε παράπονο. Βοηθάει <σίλω> όσο μπορεί. Απλώ προσπαθούμε να τον ψήσουμε. Το ψήσουμε Εντό εισαγωγικών να γραφτεί και αυτό ah. στο ταμείο. Τώρα δεν <σίλω> θα γραφτεί, αλλά ω μέλο ΔΕΠ και ω κακαδημαϊκό μπορεί να γραφτεί. Και σι... σίγουρα στηρίζει το θεσμό. Τον, τον, τον ε... το, το... Το πιστεύει και τον το έχει πει εξάλλου επανειλημμένα στα συνέδριά μα και στι συναντήσει που έχουμε κάνει. Και νομίζω ότι ε, δρομολογεί πλέον ε, αν... ε, από την επόμενη κυβέρνηση, αν έχει κάποιο κρίσιμο ρόλο ε, διαδικασίε και για την ανάπτυξη και τη δι... θερμοθέτηση κινήτρων και για εμά και για τον Τίτο Πυλώνα. Μάλιστα. Κύριε Νούνη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι πολύ λίγα πράγματα ξέρουμε για το ζήτημα αυτό που μα αφορά όλου. Γιατί τι μένει στο τέλο, Λίγα αξιοπρεπή γυρατιά. Αυτό, αυτό μένει στο τέλο. αυτό. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ Άστε και στο επανειδή. Εγώ Καλή Εγώ. θα ξαναπούμε.